Χιλιάδες άνθρωποι σαπίζουν στις φυλακές της Συρίας. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τα τελευταία 6 χρόνια από τα βασανιστήρια ή τις φρικτές συνθήκες κράτησης. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζει ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε θάλαμο βασανιστήριων, ένα μέρος φρικτού τρόμου και απόλυτης αδικίας. Λογοδοσία και παροχή αποζημιώσεων αξίζουν στο λαό της Συρίας, αν βέβαια κάποτε βρει ειρήνη και συμφιλίωση. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Όσοι βρίσκονται ακόμη στη φυλακή παραμένουν κεντρικό ζήτημα που ίσως καθορίσει τη μοίρα της όποιας πολιτικής συμφωνίας. Ο Ζέιντ Αράτ Αλ-Χουσέιν ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των χιλιάδων κρατουμένων. Την ίδια ώρα, εκατομμύρια κάτοικοι της Δαμασκού δυσκολεύονται να βρουν νερό. Θύμα της φοδρής σύγκρουσης κυβερνητικού στρατού και αντιπολίτευσης έπεσαν και πηγές στα περίχωρα της πρωτεύουσας. Στην πόλη Ιντλίμπ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων.